Welcome to my channel again. Πόσο καιρό έχω να το πω αυτό. Εν τω μεταξύ είναι και το πρώτο βίντεο για το 2024. Λοιπόν, κάνε καφεδάκι και έλα να στα πω. Παιδιά, ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της επιστροφής, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αρχικά έχω αλλάξει το μαλλί, δεν το βλέπεις. Από μελαχρινή, Coca-Cola Cherry, με βρήκες εδώ πέρα Ginger. Και τώρα υπάρχει μια πιθανότητα κιόλας να το κάνω λίγο και πιο κοκκινομάλα. Δηλαδή, γυρίσαμε στο Maria's Beauty Nails. Πω, εντάξει, μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι ότι με τις υποχρεώσεις μου και με το μαγαζί έχασα λίγο τον μπούσουλα. Οπότε είπα να πάρω ένα διάλειμμα, γιατί το ήθελα αυτό το διάλειμμα. Οπότε επέλεξα να μην με χάσετε και τελείως, δηλαδή μην χάσετε και το κελεπούρι. Οπότε είπα να μείνω ενεργή στο TikTok, στο Instagram. Έκανα και TikTok για το Smell of Flame. Οπότε έμεινα εκεί και σκέφτηκα ότι ήθελα έτσι ένα διάλειμμα από αυτήν εδώ πέρα την πλατφόρμα, χωρίς κιόλας να παρεξηγηθείτε, με το YouTube. Επειδή το YouTube ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα η οποία παίρνει περισσότερο χρόνο όσον αφορά το μοντάζ. Γιατί καλά δείχνει την κάμερα, αλλά καταλαβαίνεις ότι το μοντάζ θέλει ώρα και επεξεργασία για να δεις αυτό που βλέπεις. Παρ' όλα αυτά, είμαι εδώ για να σου πω τι έχει αλλάξει. Έχουμε, παιδιά, να τα πούμε από το Πάσχα. Εντάξει, πρόσφατα δηλαδή. Έχει περάσει ένας χρόνος. Κοντεύουμε τώρα να κλείσουμε ένα χρόνο κιόλας στο Smell of Flame. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πριν τα πάρουμε από την αρχή, ήθελα να μην δεσμεύσω ούτε εμένα, αλλά ούτε εσάς. Μην περιμένετε κάθε εβδομάδα νέο βίντεο, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν και επίσης υπάρχουν πολλές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ παραγγελίες όσον αφορά το Smell of Flame. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Αρχικά, όπως σου είπα, άλλαξα το μαλλί, δεν ξέρω αν σου αρέσω έτσι. Και ήρθε κάτι νέο, το οποίο, βασικά με βασάνιζε πάρα πολλά χρόνια αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι τα κιλά, η διατροφή, το γυμναστήριο. Οπότε ένα live update, ουσιαστικά πρώτον, είναι ότι άρχισα διατροφή και άρχισα και γυμναστήριο. Και όχι άντε απλά έτσι, απλά πάω να κάνω όργανα, αλλά γυμναστήριο με personal trainer και πιλάτες κρεβάτι, το οποίο ουσιαστικά με βοηθάει πάρα πολύ στο να δυναμώσω, στο να, όχι τόσο να χάσω κιλά, αλλά με βοηθάει για το πρόβλημα της μέσης, να δυναμώσω, να έχω καλύτερη αναπνοή και γενικά να ανταπεξέλθω, να δυναμώσει το κορμί μου. Όμως παρόλα αυτά, είμαι και σε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Total Makeover, το οποίο εκεί χάνει όντως κιλά. Είναι ένας συνδυασμός. Αρχικά κάνω πρώτα strength, δηλαδή ενδυνάμωση, βάρη, λάστιχα και ο χαμός, με πεθαίνει, με λιώνει. Και στο καπάκι μετά υπάρχει το αερόβιο. Είναι το ελλειπτικό, είναι το διάδρομος και άμα θέλω και ποδήλατο. Αχ, Παναγία μου, το πήρα πάρα πολύ ζεστά. Είμαι στη φάση που έχω χάσει κιλά, αλλά εδώ πέρα δεν θα κάνω τώρα εκτενέστερη περιγραφή της διατροφής μου και του γυμναστηρίου. Θέλω να κάνω κάποια στιγμή, να κάνουμε ένα Q&A. Θα σας βάλω εγώ στο Instagram. Θα σας βάλω εγώ να με ρωτήσετε και θα σας απαντήσω εγώ εδώ πέρα στο YouTube. Οπότε μπήκαμε πάρα πολύ ζεστά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω χάσει ήδη κιλά. Έχω χάσει και κιλά λίπους, που αυτό ουσιαστικά μας ενδιαφέρει. Πέρα από τα κιλά και το λίπος, πίστεψέ με ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο. Δεύτερο update, ότι τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Η Ουρανία είναι Δευτέρα Γυμνασίου και ο Γιώργος είναι Έκτη. Οπότε γι' αυτό είμαι και εγώ στην πολύ καλή διάθεση να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Γι' αυτό κιόλας από τον Νοέμβριο ουσιαστικά ασχολούμαι με τον εαυτό μου όσον αφορά τη διατροφή και το γυμναστήριο. Να φανταστείς φέτος μπήκε Friday, όχι, Black Friday, Big Friday, μόνη σου. Black Friday, ξόδεψα πρώτη φορά τα λεφτά μου για το γυμναστήριο αλλά και τη διατροφή μου. Μπορώ να πω ότι δεν το μετάνιωσε καθόλου. Είναι η καλύτερη αμοιβή να βλέπεις αλλαγή στο σώμα σου και όχι μόνο αυτό, και η ψυχολογία μου έχει αλλάξει. Αλλά όπως σου είπα, θα τα πούμε και εκτενέστερα σε ένα άλλο βίντεο όσον αφορά αυτό. Το τρίτο live update είναι ότι πραγματικά έχετε αγαπήσει το Smell of Flame και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί και τα Χριστούγεννα δουλέψαμε πάρα πολύ. Το Πάσχα φυσικά το προηγούμενο, που ήταν και η
εντάξει, ουσιαστικά κάνατε ένα χαμό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όσο προχωράει ο καιρός στους Mellow Flame και εμείς γινόμαστε πιο οργανωμένοι, φέρνουμε περισσότερα σχέδια, περισσότερα αρώματα και πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Γενικά είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, μπορώ να πω. Μπορεί να κουράζομαι με το γυμναστήριο, μπορεί, ξέρω εγώ, να λέω Παναγία μου, οχοχοχ, αλλά πιστέψτε με, είμαι στην πολύ καλή μου φάση. Οπότε αυτό το βίντεο θα σταματήσει κάπου εδώ. Ήρθα να σας κάνω ένα τζα που λένε και θα συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο. Ξέρεις, το πρόγραμμά μας με vlog, supermarket haul. Εννοείται ότι δεν θα με χάνετε, γιατί είμαι πολύ ενεργή, όπως σας είπα και εξ αρχής στο Instagram αλλά και στο TikTok. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!